Συναισθηματικά. Πάρα και καλά κάνει για μένα. Παρόλο που στην πολιτική πρέπει να είσαι λίγο πιο ψυχρός, ο Παύλος λειτουργεί μέσα από την καρδιά του και εγώ αυτό το εκτιμώ. Θα έλεγα ότι σε εκείνους που τουλάχιστον δεν θα μπορούσα ποτέ να πω συγγνώμη, είναι σε εκείνους οι οποίοι έφεραν την Ελλάδα εδώ που την έφεραν. Την έφεραν και μέσα στη διαχείριση ενός πολιτικού συστήματος επί πολλές δεκαετίες, αλλά κυρίως εκείνοι οι οποίοι σε άλλο περιβάλλον, σε άλλο ευρωπαϊκό και οικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα, μας έβαλαν στις πρώτες διαδικασίες των μνημονίων. Δεν θα μπορούσα, γιατί έχουν τη συνευθύνη. Εντάξει, όχι για τον κόσμο μιλούσε. Πάντως, ο Παύλος. Δεν πιστεύει κανείς τώρα ότι οι Έλληνες ψηφίζοντας ΣΥΡΙΖΑ πίστεψαν ότι θα σκίσει τα μνημόνια σε μία μέρα. Ένα καθεστώς που οικοδομείται συστηματικά και οργανωμένα επί μια πενταετία δεν το ανατρέψει σε μία μέρα. Νομίζω ότι η ψήφος το Γενάρη ήταν ψήφος τιμωρίας, παραδειγματικής τιμωρίας των προηγούμενων. Ναι, οκ. Okay. Έτσι. Από την άλλη την πλευρά, νομίζω ότι όλη αυτή πραγματικά η χοντρή, η σκληρή μάχη που έδωσε ο Τσίπρας, ο οποίος Τσίπρας τελικά αποδείχθηκε ότι δεν δίστασε να ακροτηριάσει το κόμμα του προκειμένου να αφήσει την Ελλάδα σε αυτή την ευρωπαϊκή ρότα της, μέσα σε μια ρότα μέσα στην Ευρωζώνη. Δηλαδή νομίζω ότι και ο Καμένος ο Πάνος και ο Αλέξης Τσίπρας, επειδή ακριβώς συνθηκολόγησαν, ακριβώς επειδή τους κατηγορούν ότι έκαναν αναστροφές, βάλανε πάνω από το κόμμα την Ελλάδα και την πατρίδα. Γιατί δεν ήταν, αν είχαν επιλέξει το άλλο θα είχε σωθεί το κόμμα. Ποιο? Αν είχε επιλέξει το άλλο θα είχε σωθεί το κόμμα. Αν είχε επιλέξει τη ρήξη, δηλαδή την καταστροφή, και το κόμμα και η χώρα θα είχαν πάει κατά διαόλου. Καταρχήν τη ρήξη την επιδίωξαν οι άλλοι. Εντάξει. Αυτό είναι βέβαιο. Και καταλαβαίνεις ότι όταν η αριστερή πλατφόρμα το είχε πραγματικά σχεδιασμένο, ότι κάποια στιγμή, εάν δεν την βόλευε έτσι όπως θα πήγαινε την κυβέρνηση ο Τσίπρας, θα γινόταν το μπαμ, νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός έκανε εξαιρετική επιλογή στο να πάμε τώρα για εκλογές, γιατί δεν μπορούσε η χώρα να σε ανατέσει. Δηλαδή, φαντάσου μια κυβέρνηση. Ήταν μια ψηφιακή, δεν υπήρχε. Να φέρει νομοσχέδια και να μην ψηφίσει. Να σου πω κάτι. Ο Μημαράκης ο Βαγγέλης, κυρίως εκείνος, είχε ξεκαθαρίσει την κατάσταση. Λέει, εμείς κύριοι, το είπε και το ποτάμι, το είπε και η Φόφη, η γεννηματά, εμείς θα στηρίξουμε σε όλες τις κρίσιμες αποφάσεις για να πάρουμε τη συμφωνία στη Βουλή την κυβέρνηση. Συμφωνούμε, διαφωνούμε, θα το κάνουμε για πατριωτικούς εθνικούς λόγους. Ξεκαθάρισαν όμως και κυρίως ο Βαγγέλης Μημαράκης ότι μετά. Μα δεν συζητείτε ότι δεν υπήρχε άλλη λύση από αυτήν. Άρα τι να κάνουμε. Τώρα συγγνώμη, δεν μου λες, εκεί τώρα στο αμαξί μου και στα επιτελεία και σε όλα αυτά που έχουμε διαβάσει, επί καιρό την πλατφόρμα τη θεωρούσατε ότι είναι κόμμα μες στο κόμμα? Δεν ξέρω πώς τη θεωρούσαν εκείνοι. Τώρα κυβερνητικά λέμε τώρα. Όταν κάνεις και σχεδιάζεται κυβερνητικά. Εντάξει, δεν ήσουν στους ΣΥΡΙΖΑ, αλλά είναι σαφές ότι προσπαθούσαμε και προσπαθούσαν, ναι. Γιατί εκείνοι είχαν, ναι, την, μέχρι τελευταία στιγμή να διατηρήσουν την ενότητα. Αυτό είναι βέβαιο. Να σας το δέσω λίγο διαφορετικά, γιατί είσαστε κάπως ουδέτερο σε αυτό το θέμα. Λογικό δεν είναι. Λογικό. Λογικό είναι. Ανακατεύουμε στα εσωτερικά του, δεν θα ήθελα. Βεβαίως. Είσαστε όμως κυβερνητικός στέλεχος. Έχουν καμία συνέπεια αυτοί? Δεν είναι πιστοί σε αυτά τα οποία πιστεύανε? Δεν είναι πιστοί σε αυτό το πρόγραμμα με το οποίο εξελέγει ο ΣΥΡΙΖΑ? Εσείς τι περιμένατε, να το προδώσουν αυτό το πρόγραμμα? Με συγχωρείς πολύ. Η αριστερή πλατφόρμα, λέω. Θέλω να πω, δεν έκρυψε ποτέ ότι έτσι ήταν αυτά πίστευε. Η αριστερή πλατφόρμα αποδείχθηκε ότι δεν ήθελε τη συμφωνία τη νύχτα τη 12η προς 13η του μηνός. Φυσικά δεν την ήθελε. Δεν το έκρυψε. Λοιπόν, έχει καταλάβει η αριστερή πλατφόρμα ότι αν δεν είχαμε τη συμφωνία θα είχαμε έναν εξέλεκτο χάος? Έχει καταλάβει ότι δεν θα υπήρχε έστω και ένα ευρώ κατάθεση τράπεζες? Έχει καταλάβει ότι ο κόσμος θα μας έβγαζε έξω να μας εκτελέσει? Αυτό το ξέρει? Τώρα μπορεί κάποιος θυμωμένος να έρθει και να με δείρει, να έρθει να μου δώσει ένα χαστούκι. Ναι. Εκείνη τη νύχτα, εάν δεν είχαμε πάρει τη συμφωνία, θα μπαίνουν μέσα και θα μου λέγει, δες έξω να σε κρεμάσω. Έχει μεγάλη διαφορά αυτό. Εγώ λοιπόν προτίμησα να πληγωθώ και το λέω και σαν quick, αλλά το λέμε και σαν εξάρτητοι Έλληνες. Προτιμήσαμε να πληγωθούμε και να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε δικαίως ή αδίκως Την όποια κριτική σε βάρος μας που να μας πληγώνει και να μας ματώνει, από τη στιγμή όμως που είμαστε τώρα εδώ και μπορούμε να έχουμε μια Ελλάδα η οποία έχει και προοπτικές. Διότι στο κάτω-κάτω της γραφής, για να μην παίζουμε με τις λέξεις, εάν πρέπει να πούμε. Αυτά, κύριε Κουίβ, γιατί δεν ισχύανε όταν τα έλεγε ο Βενιζέλος ή ο Σαμαράς? Ποιο τα λέει? Αυτό σου λέει ο άλλος. Μα είπα προηγουμένως το εξήγησα. Με παράπονο. Με άλλες προϋποθέσεις όμως τότε. Εντάξει, με ναι. Τα χέρια κάτω πηγαίνανε. Θέλω να πω ότι η αριστερή πλατφόρμα επικαλείται ότι εγώ, κύριε, είμαι πιστός. Να θυμίσω σε αυτά κάτι. Που λέγαμε. Να θυμίσω κάτι.
Όταν αναδείχθηκε υπουργός οικονομικών ο Βενιζέλος το καλοκαίρι του 2013, αν θυμάμαι καλά, και πήγε στην πρώτη διάσκεψη του Eurogroup που ήταν στο Λουξεμβούργο, αν επίσης θυμάμαι καλά, πήγαινε με πολύ έτσι αέρα ότι θα πάω να τους τον πάρω. Και γύρισε πίσω με τον κάτω από τα σκέλια. Δεν δώσανε ποτέ καμία μάχη σε επίπεδο ενδοευρωπαϊκό. Καμία. Τουλάχιστον ο Τσίπρας την έδωσε. Την έδωσε και την έδωσε πάρα πολύ σκληρά. Πολύ σκληρά. Ματώνοντας ακόμα και το κόμμα του και ακροτηριάζοντας και το κόμμα του τελικά. Το ίδιο κάναμε και εμείς. Μην γελιόμαστε τώρα. Πάντως για να μην έχουμε αυταπάτες, επειδή το θέμα μπορεί να επανέλθει σύντομα, το θέμα δηλαδή της σχέσης της χώρας με την Ευρωζώνη. Γιατί όπως είναι η Ευρωζώνη, αν δεν αλλάξει, και όπως λένε και πολλοί υπεράνω υποψίας άνθρωποι στην Ευρώπη, δεν θα έχει μέλλον. Καλό είναι η όποια ελληνική κυβέρνηση προκύπτει από τις εκλογές να είναι προετοιμασμένη για κάθε ενδεχόμενο. Αυτό μ' αρέσει που το γράφει. Για κάθε ενδεχόμενο, με την έννοια ότι πρέπει να υπάρχει το plan B το οποίο έχουμε δαιμονοποιήσει, εν πάση περιπτώσει, και το έχουμε. Ναι. Οποιαδήποτε σοβαρή συλλογικότητα που έχει να αντιμετωπίσει αστάθμητους παράγοντες πρέπει να έχει τέτοια σχέδια. Δεν λέω να τα προβάλλει ότι το έχω, αλλά πρέπει να έχει γίνει στοιχειώδης προετοιμασία. Σοβαρά τώρα, όχι σοβαρά μιλάω. Ναι. Πάντοτε υποθέτουμε ότι μιλάμε για ένα σχέδιο σοβαρό. Γι' αυτό μιλάμε. Όταν λέμε πλάνο, δεν οποιοδήποτε σχέδιο, να σου κάνω κι εγώ ένα σχέδιο τώρα. Σχέδιο στο χαρτί, σου κάνω εγώ μούρια. Ο καθένας αλλά το θέμα είναι να έχει και μια. Μα τώρα αυτή η ιστορία ότι έχω το λαπτοπάκι. Και έχω έτοιμο το κουμπί πάνω στο Enter και με το που κάνω το Enter έχω γακάρει και αλλάζει όλη η οικονομία. Μιλάω για σοβαρή προετοιμασία. Είναι για γέλια. Μιλάω για σοβαρή προετοιμασία. Τέλος πάντων, πες μου κάτι σε παρακαλώ. Εσείς τώρα η στρατηγική των ΑΝΕΛ σε αυτές τις εκλογές, δεν ξέρω αν την έχετε διαμορφώσει, προφανώς είναι υποδιαμορφώσει, αλλά. Αρχίζουμε από σήμερα. Ποια θα είναι πάλι, ότι εμείς ας πούμε μαζί με τον Αλέξη θα φτιάξουμε πάλι μια κυβέρνηση και θα είμαστε η εγγύηση, ας πούμε. Εάν ο ψηφοφόρος, αν ο κόσμος φέρει τέτοιους σχετισμούς ώστε να είμαστε και πάλι μαζί με τον ΣΥΡΙΖΑ, μαζί με τον Αλέξη Τσίπρα. Ξέρεις, τελικά αποδείχθηκε ότι Αλέξη Τσίπρας είναι κάτι πολύ διαφορετικό από τον ΣΥΡΙΖΑ στο όλον του, όπως ήταν μέχρι πριν από λίγες μέρες. Ήταν άλλο πράγμα. Και σε διαβεβαιώ ότι και το επιτελείο του ήταν άλλου επίπεδου, πολύ ευρωπαϊκού επίπεδου. Από εκεί και πέρα, εμείς θα επιμείνουμε σε αυτά τα οποία που πραγματικά κάναμε μέσα στην κυβέρνηση ως εγγυητές. Διότι σε αυτά που είπαμε, εθνικά θέματα, δεν νομίζω να έχει κανείς παράπονο ότι τα εθνικά θέματα δεν ήταν, γιατί όλοι φοβόντουσαν ότι θα έρθει και θα διαλυθούμε στα εθνικά ζητήματα. Mm. Στα θέματα της Θράκης, που το πήρα και προσωπικά. Καλά, το πήρες απάνω σου αυτό. Όχι, και αυτό όμως. Δηλαδή νομίζω ότι δεν υπάρχει καμία αντίρρηση. Στα θέματα θρησκείας, εκκλησίας. Και εκεί είχαμε, νομίζω, και εμείς ως εγγυητές δουλέψαμε και είναι γεγονός ότι είχαμε και καλή συνεργασία σε κυβερνητικό επίπεδο να μην διαταραχθούν οι σχέσεις εκκλησίας και κράτους. Ναι, αλλά τώρα βλέπω και έχετε βγάλει 2-3. Καταρχήν είχατε το μνημόνιο, το οποίο εντάξει έχουν αλλάξει συνθήκες, ως κόκκινη γραμμή. Ναι. Αλλά είχατε το μεταναστευτικό που. Σωστό. Τα βλέπω τώρα τα πράγματα. Πολύ σοβαρό θέμα. Πολύ σοβαρό θέμα. Και χαίρομαι ιδιαίτερα που σήμερα μία από τις εφημερίδες, που δεν πάνε καθόλου τη ΑΝΕΛ, αναφέρομαι στον Ελεύθερο Τύπο, λέει επιτέλους ξύπνησε η Ευρώπη. Ναι. Γιατί αυτή είναι και η ουσία της ιστορίας. Μα το θέμα δεν γιατί είναι όλο αυτόν τον καιρό τάσο ήμασταν το εγκαταλελειμμένοι από την Ευρώπη. Ναι, αλλά δεν συζητάμε για τα αποτελέσματα ενός φαινομένου. Για τις αιτίες που προκάλεσαν το φαινόμενο. Να σου πω τη μαύρη την αλήθεια, δεν τρελαινόμουν κάθε φορά που άκουγα δηλώσεις. Όχι, γιατί βλέπω ανοιχτά σύνορα ή λιάζονται στο Σύνταγμα. Δεν τρελαινόμουν. Η υποκριτική στάση της Ευρώπης, λέω. Αλλά όμως, δεν είναι μόνο ότι δεν συμβάλλει. Δεν τρελαινόσουν με τη στάση της δηλώσεις. Όχι, όχι, τώρα θα πω κάτι λέει σοβαρό τάσο τώρα. Εδώ, η Ευρώπη έχει μια υποκριτική στάση. Θα έρθω στην είδηση μετά. Είναι ανθρωπιστική υποκριτικά. Γιατί έχει μεγάλη ευθύνη για το πρόβλημα. Εντάξει. Έτσι. Πολιτικά. Γεωστρατιωτικά έχει ευθύνη η Ευρώπη. Υπενθυμίζω ότι η Ευρώπη ήταν εκείνη η οποία, και όχι μόνο η Ευρώπη, αλλά και οι Ηνωμένες Πολιτείες, έδωσαν πάρα πολύ αέρα στις ασαντικές δυνάμεις στη Συρία. Φυσικά. Θυμίζω, έτσι, τι γινόταν. Ήμασταν έτοιμοι το 13 το Σεπτέμβριο να μπουκάρουμε μέσα στην Συρία. Ναι, θυμάσαι. Και μάλιστα και ο Βενιζέλος ήταν 1.000 χιλιόμετρα πιο μπροστά από τον Ομπάμα. Και τελικά τι έγινε, φαινόμενο Αλ-Κάιντα. Την Αλ-Κάιντα τη φτιάξανε για να εξωτερώσουν τους Αφγανούς και τελικά τους γύρισε. Έτσι έγινε με τους τζιχαντιστές. Είναι τεράστιο το πρόβλημα. Τώρα και τη διαχείριση όμως με την κυρία Χρυστοδηλοπούλου. Κοίταξε, πρέπει να σου πω ότι είναι μία γυναίκα η οποία ξέρει το μεταναστευτικό όσο ίσως λίγοι σε όλο τον κόσμο. Απίστευτη νομικός, απίστευτη επάνω στα θέματα μεταναστευτικά. Από εκεί πέρα όμως, πολιτικός δεν είναι κατ' επάγγελμα, όπως δεν είμαι και εγώ δηλαδή.
Και έτσι οι δηλώσεις της πάρα πολλές φορές γίνανε πρωτοσέλιδες του στυλ ότι μιλιάζονται, χάνονται, πολιτικές ανοιχτών συνόρων. Όμως εδώ έχει δίκιο ο Τάσος, είναι θέμα Ευρώπης, είναι θέμα παγκόσμιο θα σου έλεγα. Ωραία. Και η Frontex αυτή... να είναι εδώ πέρα και να μοιράζει χαρτάκια εισόδου. Καλά θα έκανε η Ευρώπη να συνεννοηθεί με την Τουρκία να πάει από εκεί να ελέγξει την κατάσταση. Τώρα να σου πω κάτι. Αυτή η ιστορία που έγινε με τον Πάντο Καμένο στην ΚΟ. Αυτό που έγινε με τον Πάντο Καμένο στην ΚΟ και που ήταν υποτίθεται με αφορμή το μεταναστευτικό, ήταν, λες εσύ. Το κυνηγητό, τα αυγά, τα κόλλα αυτά, τα φωνές, τα ούτια αυτά. Έκανε δηλώσεις και αυτή τη στιγμή έχουμε ένορκη διοικητική. Γιατί κατήγγειλε και συγκεκριμένα πρόσωπα. Δηλαδή, στημένο δηλαδή. Το θεωρώ δηλαδή ότι ήταν πραγματικά εκτός τόπου και χρόνου το να βάλουν αντίον του Υπουργού Εθνικής Άμυνας που αν μη τι άλλο έδειξε ότι ως Υπουργός Εθνικής Άμυνας υπηρέτησε το πόστο του όσο ίσως κανείς από τους προηγούμενους με πολύ ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε όλα τα νησιά του Αιγαίου και στον Εύρο. Ναι. Τα έτρεξε τόσες πολλές φορές όσο δεν τα έκανε κανένας άλλος Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Και είναι αμαρτία για το Θεό να του χρεώνεται κάτι που σκάτω κατσαφής εκείνος δεν έχει και την κυβερνητική ευθύνη. Σε μια κυβέρνηση ναι. δεν Εντάξει, είναι. Εντάξει, τον έβλεπαν ως Υπουργό όμως. Εγώ πιστεύω ότι τον έβλεπαν με μια προβοκατόρικη σκοπιμότητα. Το βλέπω. Μα είπε αυτό. Και ονόματα. Είπε, αυτό λέω. Αυτό ονόματα. Λέω. Αυτό τώρα, λέω. Τι με τις λίστες, με εσάς, τι θα γίνει, πότε θα ολοκληρωθούν αυτές οι. Ξεκινάμε από σήμερα τη δουλειά. Δεν σας κρύβω τι ότι. Τι δουλειά θα είναι αυτή. Σφάξε. Τι. Είσαι εξοκοινοβουλευτικός είσαι. Ποιο, ναι, γιατί προτίμησα την περασμένη φορά, ενώ με είχε συμβουλεύσει ο Πάνος να κατέβω στη Β' Αθηνών, συγγνώμη για το Πάνος, ο πρόεδρός μου, του είπα ότι προτιμώ να κατέβω στο Επικρατείας για να μπορώ να είμαι ελεύθερος να πηγαίνω στα κανάλια χωρίς περιορισμούς. Μου λέει, μην πάθεις καμιά ζημιά. Λέω, δεν θα πάρουμε 4-4,5% αποκλείεται. Και όμως τα υψηλά ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας μ' άφησαν Άρα... να πω. Δεν το μετανιώνω, γιατί είναι μια πολύ καλή εμπειρία σε αυτό που έκανα τώρα. Σε αυτή τη θητεία μου ως υφυπουργός και πρέπει με την ευκαιρία να πω, θα δώσω απάντηση, επειδή πολλοί μου λένε την καρέκλα σου. Πολύ εγωιστικό αυτό που θα πω, αλλά με έχετε ζήσει όλοι σας 45 χρόνια. Έχω δημοσιογραφικά ανέβει σε θρόνους, σε πολυθρόνες. Δηλαδή το τελευταίο πράγμα που θα με ενδιαφέρει είναι να πω να γίνω και υπουργός. Τι έγινε, πάει και αυτό. Ναι, σύμφωνοι, αλλά όταν δημοσιογραφικά εγωιστικό. Δεν είναι. Μια και το φιλοσοφείς, ποια είναι η διαφορά της υπουργικής καρέκλας από μια οποιαδήποτε άλλη καρέκλα. Ποιο. Ποια είναι η διαφορά, λέω, της υπουργικής καρέκλας από μια οποιαδήποτε άλλη καρέκλα. Μια και το φιλοσοφείς. Στην υπουργική καρέκλα είσαι υποχρεωμένος όταν κάνεις κάτι και όταν λες να είσαι πάρα πολύ προσεκτικός, διότι αυτό μπορεί να είναι κόστος σε βάρος των Ελλήνων. Όταν κάθεσαι σε μια δημοσιογραφική καρέκλα, μπορείς να λες ό,τι θέλεις και από εκεί πέρα. Και σχεδόν ατιμωρητή. Ναι, ναι. Δυστυχώς. Τώρα, πάμε πίσω στα δικά μας. Ναι. Αρχίζουμε τις προετοιμασίες. Από σήμερα τις συσκέψεις. Εγώ τώρα θα σας